και με τη δεύτερη μας δήλωση μετά το παιχνίδι, με την Τιγιάννα Ράτσα, την παίχτρια της Ανόρθωσης. Τιγιάννα, σήμερα η ομάδα σας ήταν καλή στο πρώτο ημίχρονο, όμως δεν τα καταφέρατε απέναντι στον Κεραυνό. Πώς κρίνεις πρώτα απ' όλα τη σημερινή εμφάνιση της ομάδας σου? Εντάξει, στην αρχή μπήκαμε πολύ δυναμικά, παίξαμε καλά στο πρώτο και στο δεύτερο, λίγο προς το τέλος του δεύτερου δεκαλέπτου χαθήκαμε, κάναμε κάποια λάθη, έτσι το σκορ πήγε, νομίζω πήγε στους 5 αν δεν κάνω λάθος. Μετά στο ημίχρονο είπαμε να μπούμε δυναμικά, το κάναμε αυτά, μετά κάναμε αρκετά λάθη, φάουλ και αυτό κόστισε την νίκη στον Κεραυνό. Η ομάδα σας είναι δεύτερη, αλλά με τον Κεραυνό πλέον να είναι μία νίκη από πίσω σας. Ποιος είναι ο στόχος μέχρι το τέλος της regular season και ποιος είναι ο στόχος σε όλη τη σεζόν, έτσι, για μια νέα ομάδα όπως τη δική σας? Βλέπουμε το κάθε παιχνίδι ξεχωριστά, θέλουμε να κερδίσουμε το κάθε παιχνίδι, οπότε ο στόχος είναι η νίκη σε κάθε παιχνίδι που έρχεται από εδώ και πέρα. Μπορεί η Ανόρθωση να φτάσει μέχρι την κατάκτηση του τίτλου ή είναι πολύ νωρίς να το πούμε? Μπορεί. Εσύ πώς κρίνεις τη δική σου παρουσία στην Ανόρθωση? Σε βλέπουμε να παίρνεις πάνω σου έτσι πολλές ευθύνες. Εντάξει, κάνω ό,τι μπορώ. Προσπαθώ να δώσω το καλύτερο με αυτό σε κάθε παιχνίδι για την ομάδα μου για να φέρει την νίκη. Εντάξει, σήμερα δεν τα καταφέραμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Εγώ ευχαριστώ. Γεια σας.